Δευτέρα 26 του Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα και από μένα. Μαζί θα δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα και τις συζητήσεις και τις κουβέντες που πρέπει να γίνουν απόψε το βράδυ στο Δελτίο. Ξεκινώντας με τον κύριο Δημήτρη Δεβεντλή, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Συνοριακών του Εύρου. Καλησπέρα, κύριε Δεβεντλή. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο. Καλησπέρα, κύριε Σταθμή. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε δει τα τελευταία 24 ώρα. Βλέπουμε και εικόνες που παίζουν τώρα οι συνεργάτες μου από τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, όπου έκαναν το γύρο της Ελλάδας πραγματικά και ακόμη περισσότερο βέβαια στον Εύρο, που μπορεί οι παράτυποι μετανάστες, οι λαθρομετανάστες να καταλήγουν στην Αθήνα, αλλά μένουν και εδώ. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από ανθρώπους οι οποίοι χωρίς βάρκες περνούν τον Εύρο, είτε πιασμένοι από σκοινιά, είτε πιασμένοι μεταξύ τους, και δημιουργούνται δύο σκέψεις. Η πρώτη σκέψη, αγαπητέ κύριε Δεβεντλή, είναι πώς φτάνουν μέχρι εδώ οι άνθρωποι αυτοί. Πώς καταλήγουν δηλαδή στον Εύρο. Και η δεύτερη σκέψη είναι τι θα γίνει αν όντως βρέξει τις επόμενες μέρες. Ανέβει η στάθμη και οι άνθρωποι αυτοί προσπαθήσουν πάλι, με το χυμαρόδες όμως Εύρο αυτή τη φορά, να περάσουν τον ποταμό. Τι δύσκολα περιστατικά έχουμε να ζήσουμε. Σας ανησυχεί όλη αυτή η ιστορία? Σίγουρα είναι, το σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η μεγάλη αριθμή και όλος αυτός μεγάλος όγκος που προσπαθεί να εισέλθει από την περιοχή μας, από τον Εύρο, από την συνορογραμμή του Εύρο, έρχεται με τη βοήθεια άλλοτε των διακινητών και άλλοτε των τουρκικών αρχών, της στρατοπροφυλακής, ενίοτε και με τη συνεργασία και των δύο. Προφανώς, όταν η στάθμη του νερού ευνοεί, τα κυκλώματα, οι διακινητές βοηθούν τον κόσμο, ακόμη και με πολλές πλαστικές βάρκες, όπου η στάθμη ή του ποταμού το επιτρέπει. Ευχόμαστε σύντομα να αλλάξουν καιρικές συνθήκες, να βρέξει που λένε και να ανεβεί η στάθμη του νερού, όπου μόνος θα δυσκολέψει και η διέλευση των παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία προς το εσωτερικό της χώρας μας. Το θέμα, κύριε Δεβεντλή, θα δυσκολέψει ή θα τους πνίγουνε? Πάντοτε μας ανησυχεί όταν η ροή του νερού είναι δυνατή, όταν η πίεση του νερού μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια βάρκα. Αλλά είμαστε εκεί πέρα όποτε χρειαστεί, όποτε έχουμε ειδοποίηση, να συνδράουμε με απεμπλουτισμούς και ούτω καθεξής, ώστε να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες στους παράτυπους μετανάστες. Mm-hmm. Όπως έχει γίνει δεκάδες φορές τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαφορετική από ό,τι στις αρχές του καλοκαιριού? Βλέπετε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση προς τα ελληνικά σύνορα από παράτυπους, από μη νόμιμους μετανάστες οι οποίοι θέλουν να περάσουν τα σύνορα? Και αν μπορείτε, αν σας επιτρέπετε να κάνετε και ένα πολιτικό σχόλιο, βλέπετε να υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό, αν συμβαίνει? Από τις αρχές του Μάη του φέτος, 2022, μέχρι και τώρα σταδιακά οι πιέσεις ήταν όλο ένα και πιο αυξανόμενες. Ο Ιούλιος, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν πάρα πολύ έντονες πιέσεις. Οι αποτροπές είναι χιλιάδες, είναι τα νούμερα, είναι υπερβολικά μεγάλα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, 1.500, 1.800 που ενίοτε αποτρέπονται σε όλη τη συνοριογραμμή του ποταμού Εύρω να εισέλθουν στη χώρα μας, είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Και εκτός από αυτά τα νούμερα, έχουμε και τις δεκάδες συλλήψεις διακινητών και διακινούμενων στην Εγνατία Οδό, στους επαρχιακούς οδούς, είτε στον Εύρο, είτε στη Ροδόπη, είτε στην Ξάνθη και στην Καβάλα, σε όλη την περιφέρειά μας τέλος πάντων. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ολοένα και οι πιέσεις ήταν πιο αυξανόμενες, και όσο οι πιέσεις είναι πιο αυξημένες, τόσο και οι ροές είναι μεγαλύτερες, τόσο και περισσότερο κόσμος καταφέρνει και περνάει στο εσωτερικό της χώρας, με όποιο προορισμό έχει χαράξει ο καθένας τους. Ναι. Στο πλάνο. Θα μου επιτρέψετε δευτερόλεπτα, κύριε Δεβεντλή, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε λίγο το θέμα του ήχου, γιατί υπάρχει ένας βόμβος που είναι αρκετά έντονος. Βλέπουμε και στον τίτλο που αναφέρεται για το καραβάνι του Φωτός, είναι μια διαδικασία, είναι μια έκκληση που γίνεται από την πλευρά της Τουρκίας από το καραβάνι. Υπάρχουν δε πληροφορίες ότι μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι καλούνται αυτές τις ώρες να βρεθούν στον Εύρο. Και με τη βοήθεια, όπως είπε και ο κ. Δεβεντλής νωρίτερα, την χαμηλή ροή του ποταμού, να περάσουν τον Εύρο. Αυτό από την φύση του δημιουργεί εξαιρετικά μεγάλη πίεση. Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά πια προχωρούν στις περιοχές του Εύρου,
όπου δεν υπάρχει ο φράχτης. Γιατί στις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί το έργο και ουσιαστικά έχουν σφραγίσει τα σύνορα, κυρίως από εκεί δεν φτάνουν μη νόμιμοι μετανάστες. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές, εκεί όπου το φυσικό σύνορο πια είναι ξεκάθαρα ο ποταμός και δεν υπάρχει ο φράχτης, εκεί θα πρέπει και προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα οι σύνοριοφύλακες. Τις επόμενες εβδομάδες μπαίνουν στις σχολές και νέοι σύνοριοφύλακες, με στόχο βέβαια στις αρχές του χρόνου να είναι διαθέσιμοι για την ελληνική αστυνομία και για τους ανθρώπους της σύνοριοφυλακής. Ναι, κύριε Δεμεντλή. Κύριε Σταυρίδη, όπως είπατε, το τελευταίες μέρες παίζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περιβόητο καραβάνι του φωτός, όπως λέγεται. Εμείς φυσικά δεν έχουμε κάποια σχετική ενημέρωση αν ξεκίνησε, πού βρίσκεται, πόσες χιλιάδες κόσμος το ακολουθεί αυτό το καραβάνι. Εκεί νομίζω που γνωρίζουμε είναι ότι όλους τους προηγούμενους μήνες έχουμε αντιμετωπίσει και καθημερινά έχουμε δώσει ένα τιτάνιο αγώνα να αποκρούσουμε, εντός εισαγωγικών το αποκρούσουμε, να αποτρέψουμε αντίστοιχα καραβάνια παράτυπων μεταναστών που με την βοήθεια της εργοφυλακής πολλές φορές και την καθοδήγηση προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα. Σίγουρα έχουν γίνει βήματα όσον αφορά το μεταναστευτικό και την αποτρεπτική μας ισχύ. Από εκεί και πέρα όμως, όπως μεταφέραμε και τις προηγούμενες μέρες κατά την επίσκεψή μας στην Αθήνα, θα πρέπει το έργο του φράχτη να ξεκινήσει άμεσα και της επέκτασης του φράχτη να ξεκινήσει άμεσα και ταχύτατα προκειμένου να ενισχυθεί η αποτρεπτική μας δύναμη. Καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός εκείνος που θα διευκολύνει τη δουλειά μας. Σε κάθε περίπτωση, καθημερινά οι συνάδελφοί μου, οι συνορικοί φύλακες, οι αστυνομικοί και ο στρατός προσπαθούν να αποτρέψουν και δίνουν ένα στάδιο αγώνα όπου δεν υπάρχει ο φράχτης και όπου τα περάσματα πλέον είναι εύκολα διελεύσιμα. Κάνατε την κουβέντα στην Αθήνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει βούληση από την ελληνική πολιτεία, ίσως και από την Ευρώπη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είδαμε πρόσφατα και την επίσκεψη του Βούλγαρου Υπουργού να επεκταθεί ο φράχτης και φαίνεται πως αυτό θα γίνει. Και μάλιστα έχουμε και την προηγούμενη εμπειρία ότι το έργο έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Τα υπόλοιπα αποτρεπτικά μέτρα που χρειάζονται, κύριε Δεμεντλή, ποια είναι και αν έχετε απάντηση από την πολιτική ή τη φυσική ηγεσία για το αν αυτό το πράγμα θα προχωρήσει στη συνέχεια. Δηλαδή, τα υπόλοιπα, το υλικό που χρειάζεστε, αν θα μπορέσει να αγοραστεί και να διατεθεί για την αποτροπή των μεταναστών. Καταρχήν, κύριε Σταυρίδη, θα πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα ο φράχτης. Ένας φράχτης όμως μόνος του δεν λέει και πολλά πράγματα, διότι χρειάζεται τεχνικά μέσα εκείνα τα μάτια τα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ακόμη και πάνω στον φράχτη, είτε αχνίχνευσης κίνησης, ακόμη και drones χρειαζόμαστε, τα οποία θα μας διευκολύνουν στη δουλειά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζεται και το ανθρώπινο δυναμικό. Γι' αυτό και οι σημεριακοί φύλακες ορισμένου χρόνου έπρεπε ήδη να έχουν εκπαιδευτεί, έπρεπε ήδη αυτό το δύσκολο καλοκαίρι να τους έχουμε δίπλα μας στο ποτάμι, προκειμένου να μας βοηθήσουν αλλά και να εκπαιδευτούν σωστά. Τώρα, αυτοί οι 250 που θα έρθουν αρχές του χρόνου καλύπτουν ουσιαστικά το κενό, κύριε Δημητρή. Δηλαδή, η ψαλίδα μεταξύ αυτών που φεύγουν λόγω συνταξιοδότησης, γιατί οι πρώτοι συνοριοφύλακες που μπήκαν πια, κάποιοι φτάνουν σιγά-σιγά στα όρια της συνταξιοδότησης. Αυτή η ψαλίδα θα ανοίξει, αυτή η ψαλίδα καλύπτεται με αυτούς τους 250, αλλά και τους προηγούμενους που πάρθηκαν, ή πρέπει άμεσα να δει η ελληνική πολιτεία νέες προσλήψεις συνοριοφυλάκων. Δηλαδή, εκείνο που πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους και αυτό που προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε και στην Αθήνα τόσο με τις επισκέψεις μας στο αρχηγείο όσο και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο Εύρος έχει δύο και το μεταναστευτικό όσον αφορά το Εύρο έχει ένα από πλευρά είναι η φύλαξη, μία πλευρά είναι η φύλαξη και άλλη είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι η επέκταση και η νέα δομή στο ΚΙΤ φυλακίου και κατά κάτι η αύξηση της χωρητικότητας γεννά επιπλέον υπηρεσιακές ανάγκες στη διεύθυνση της Οριστιάδος. Επομένως, θα πρέπει να δουν σοβαρά την περαιτέρω ενίσχυση της διεύθυνσης της Οριστιάδος με περαιτέρω προσλήψεις συνοριακών φυλάκων
ακριβώς για να ασχοληθούν με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Υπάρχει. Οι 50 οι οποίοι τρέχει η προσκήρυξη και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπουν στη σχολή για να εκπαιδευτούν, θα πρέπει να διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στη φύλαξη των συνόρων. Γιατί, όπως σωστά είπατε, δεν επαρκούμε αριθμητικά, γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Γιατί σιγά σιγά άρχισαν οι πρώτοι συνάδελφοί μου να συνταξιοδοτούνται. Φοβάστε δηλαδή μη κάποιοι από τους νέους ανθρώπους ή κάποιοι παλιότεροι συνοροφύλακες κινηθούν προς το φυλάκιο, αποσπαστούν ή τοποθετηθούν εκεί και δεν είναι στην καθημερινότητα της αποτροπής δηλαδή. Δεν το φοβόμαστε, το θεωρούμε δεδομένο ότι κάποιοι συνάδελφοι έτσι όπως έχουν τα πράγματα θα πάνε στο ΚΙΤ και στο προκτικά. Επομένως, ερχόμαστε να τονίσουμε την αναγκαιότητα περαιτέρω ενίσχυσης του ΕΒΡΟ προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις δύο πλευρές του μεταναστευτικού, και τη φύλαξη και τη διαχείριση. Αυτός ο χειμώνας που ξεκινά, κύριε Δεμενλή, με χαμηλές θερμοκρασίες, με τη στάθμη του ΕΒΡΟ, θα βρέξει τις επόμενες μέρες, φαίνεται πως θα βρέξει, να ανεβαίνει. Θα είναι ένας χειμώνας δύσκολος και για την καθημερινότητα των συνοροφυλάκων σε ό,τι έχει να κάνει και με την αποτροπή, αλλά και την ίδια την εργασιακή τους εμπειρία. Δυστυχώς ή ευτυχώς η πίστη της υπηρεσίας μας είναι αυτή τέτοια που καλούμαστε να 265 μέρες χρόνο να είμαστε στον δρόμο και στο ποτάμι. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι όσο πιο δύσκολες τις κλειδές και οι καιρικές συνθήκες, τόσο πιο δύσκολη είναι και η δικιά μας η δουλειά. Και πρέπει να ανταπεξέλθουμε και στο ψύχος και στη ζέστη και στο χιόνι και στη βροχή. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Η σχέση με τον ελληνικό στρατό είναι σε καλό σημείο. Η συνεργασία με τον ελληνικό στρατό και η πολιτική απόφαση το 2019 για την δημιουργία του ενιαίου φορέα επιτήρησης συνόρων ήταν μια πολιτική απόφαση η οποία ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ σωστά. Ενίσχυση της υπηρεσίας μας όταν ακριβώς δεν είχαμε το ανθρώπινο δυναμικό, ακριβώς πριν προσληφθούν οι 400 συνοριακοί φύλακες, μας ενίσχυσε και με εξοπλισμό, με οχήματα, με κάμερες θερμοβάρ, τα οποία είναι απαραίτητα στην εργασία μας. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποια θέματα συνεργασίας όσον αφορά περιπολίες, συντονισμού, τα οποία ενίοτε μπορεί να δυσχεραίνουν και το στρατό και την αστυνομία. Αλλά δεν πάμε να σταματούμε να τα θέτουμε στην πολιτική και φυσική ηγεσία μας, ευελπιστώντας ότι σύντομα θα βρεθεί κάποια λύση σε αυτή τη συνεργασία. Αλλά ως Ένωση Συνοριακών Φυλάκων εξήρουμε όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης και την πολιτική απόφαση για τον ενιαίο φορέα επιτήρησης των συνόρων. Στη συνάντηση που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, είδατε να συμμερίζεται το αρμόδιο Υπουργείο και οι αρμόδιοι υπουργοί, υφυπουργοί, τις ανάγκες που έχουν οι υπηρεσίες σας στον ΕΒΡΟ. Κύριε Σαββρίδη, εγώ θα σταθώ περισσότερο στην συνάντηση που είχαμε και στην συζήτηση και στην παρουσίαση του μεταναστευτικού, το ποιοι είμαστε την καθημερινότητά μας και το μεταναστευτικό με την κυριοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχε ένας αριθμός 15 βουλευτών. Όπου ακριβώς εκεί μπορώ να πω ότι οι βουλευτές που εκλέγονται στην Αθήνα αντιληφθήκανε καλύτερα κάποια πράγματα και γίνανε σοφότεροι και ενημερωθήκανε ότι δεν είναι η εικόνα αυτή του ισχυρού πράκτη που προσπαθούν μερικές φορές η πολιτική ηγεσία να περάσει. Υπάρχουν προβλήματα ακριβώς όπου δεν υπάρχει πράκτης. Υπάρχουν προβλήματα με τα τεχνικά μέσα, με τα οχήματα και με το ανθρώπινο δυναμικό της ελλείψης. Ευελπιστούμε ότι γίνανε σοφότεροι και τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά σιγά σιγά στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία απόψε στο Δελτίο. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε πίσω εδώ στο Δελτίο της Δέλτα Τηλεόρασης.